Την ίδια ώρα, αιώνιο εχθρό της Ρωσίας χαρακτήρισε τη Βρετανία ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Μετβέντεφ και Θανάση Αυγερίνε, καλό μεσημέρι, απευθύνει προειδοποίηση στους ηγέτες της Βρετανίας. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα, που ανεβαίνει και πάλι το θερμόμετρο στις ρώσο-βρετανικές σχέσεις, με το δεξί χέρι του Πούτιν, τον Δημήτρη Μετβέντεφ, να χαρακτηρίζει προαιώνιο εχθρό, όπως είπε, της Ρωσίας στη Βρετανία, καταγγέλλοντας την ευθεία εμπλοκή της στον πόλεμο στην Ουκρανία, εφόσον η Βρετανία, γράφει, δίνει όπλα και πολεμά τη Ρωσία. Για πρώτη φορά βλέπω τέτοια διατύπωση. Τότε οι Βρετανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες είναι νόμιμος στρατιωτικός στόχος της Ρωσίας. Στο ίδιο αντιβρετανικό κλίμα και η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε όσους αισθανθούν τον πειρασμό να μεταβούν στην Ουκρανία να πολεμήσουν, να το ξανασκεφτούν, καθώς αποκάλυψε ότι οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ψάχνουν κρέας για να θυσιαστεί στα πεδία των μαχών. Είναι η διατύπωση που χρησιμοποίησε, προσκαλούν δηλαδή μισθοφόρους προς στρατολόγηση. Οι ρωσόφωνοι του Ντονιέτσκ ανέφεραν ότι το τελευταίο 24ωρο, όπως άλλωστε συμβαίνει σχεδόν 9 χρόνια, η πόλη τους δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με ανατοϊκά όπλα. Είναι πολλά τα θύματα, ενώ οι σφοδρότερες μάχες φαίνεται πως εξελίσσονται τώρα στην περιοχή αυτή ακριβώς, στα μέτωπα του Ντονιέτσκ, στην Αντεύκα και τη Μαρίνκα. Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 10 ντρόν καταρρίφθηκαν στη ρωσική επαρχία του Μπριάνσκ, ενώ σε άλλη μια γειτονική ρωσική επαρχία του Μπέλγκραντ, που δέχεται ουκρανικά χτυπήματα επαναλαμβανόμενα το τελευταίο διάστημα, άρχισαν από σήμερα να απομακρύνουν τα παιδιά από τις συνοριακές ζώνες, από τους οικισμούς της περιοχής, σε ασφαλέστερα σημεία στο εσωτερικό της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την προειδοποίηση Πούτιν για προβοκάτσια στο Ζαπαρόζιε, στον πυρηνικό σταθμό. Σπέβδει εκεί, σε Μόσχα και Κίεβο, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο Ραφαέλ Γκρόσι.